Σταυρό που παρακολουθήσαμε, τα λόγια περιπτεύουν. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ, στο Voice Art. Πολύ χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσα σε κορυφαίους δημιουργούς, σε φίλους, σε αδέρφια, σε πρόσωπα που αγαπάμε, σε πρόσωπα που είχαμε καιρό να ανταμώσουμε και ανταμώνουμε πάλι εδώ. Γιατί κάποιοι φίλοι είχαν μία πολύ ωραία ιδέα να συναντήσουμε απόψε έναν φίλο, έναν μεγάλο φίλο, ο οποίος βρέθηκε δίπλα σε σημαντικές στιγμές, προβάλλει με ένα απίστευτο πάθος κορυφαία γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, με τις ρίζες, με την ωραία δημιουργία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τα πρόσωπα που πριν από αρκετό καιρό μου ψέτησαν την ιδέα, την ωραία ιδέα να ξεκινήσουμε έναν κύκλο με τέτοιες συναντήσεις. Οι φίλοι τιμούν το φίλο. Και αυτό γίνεται σε ένα χώρο όπου είναι γνωστός για τέτοιες συναντήσεις. Συναντήσεις φίλων και συναντήσεις και συνεργές δημιουργών και των ποιητών και των μουσικών και των σκηνοθετών, όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει για χρόνια σε αυτόν, σε αυτό ακριβώ το σημείο τη Αθήνα, στο κέντρο τη πόλη και στον χώρο του βιβλίου και στον χώρο του θεάτρου και στον χώρο τη μουσική και γενικότερα στον χώρο του πολιτισμού. Εμείς βεβαίως χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί απόψε είναι και κορυφαίοι Έλληνες εικαστικοί μαζί μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτόν τον χώρο. Δύο φίλοι, λοιπόν, ο Γιώργος Λουατζής και ο Μιχάλης Πέμπος μου είπαν αυτή την ωραία ιδέα να κάνουμε αυτόν τον κύκλο «Οι φίλοι συναντούν τον φίλο» και να ξεκινήσουμε με ένα πρόσωπο που αποδεικνύεται πόσοι άνθρωποι τον αγαπούν, ένα πρόσωπο που όσες φορές έτυχε να συναντηθούμε σε τέτοιες στιγμές, σε στιγμές προβολής της δημιουργίας. Καλησπέρα, Γιάννα. Σε στιγμές ωραίας δημιουργίας. Να δω τον τρόπο του, αυτόν τον μοναδικό τρόπο, τη σεμνότητα και το πάθος. Γι' αυτό είδαμε, πήραμε μια πολύ μικρή γεύση από αυτόν τον τεράστιο θησαυρό. Ξέρουμε ότι σε τέτοιες στιγμές ο χώρος είναι μικρός, αλλά το μεγαλείο του κάθε προσώπου και η κορυφαία αυτή τη στιγμή θα φτάσει ως τα πέρατα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Δεν θα πω για τα πρόσωπα, γιατί είναι μια υπερπαραγωγή πραγματικά με τους ποιητές, με τους μουσικούς, με τους ανθρώπους που, με τους εικαστικούς, με τους ανθρώπους που θα μιλήσουν. Πραγματικά πολύ χαίρομαι, γιατί με πολλούς από εσάς είχαμε να ρωτούμε καιρό, αλλά αποδεικνύεται ότι θα βρισκόμαστε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα παρά τη δυσκολία των καιρών. Και εγώ εδώ βρέθηκα με έναν φίλο μου, ο οποίος εδώ και 15 χρόνια πασχίζει σε αυτόν τον χώρο να το κρατήσει και για να κάνει καλύτερες στιγμές της καθημερινότητάς μας, αλλά και για να προβάλλουμε μαζί την δημιουργία. Και θέλω να τον ευχαριστήσω από το μικρόφωνο που μου το δίνει κάθε βράδυ. Θα ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Σωτήρη τον Γρανισιώτη, ο οποίος είναι ο δημιουργός αυτού του χώρου. Εδώ και ένα χρόνο
μαζί έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και βλέπω ότι η στήριξη είναι μεγάλη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο πρόσωπο για το οποίο ήρθαμε απόψε εδώ. Και εγώ τον θεωρώ φίλο μου και πιστεύω ότι ο ίδιος έχω και η πυρότητα Ρίζα. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι παρά τη γέννηση στις ΣΕΡΕΣ και με την Κρασιάτικη Ρίζα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά και τώρα βέβαια κάπου με το συνοθέτη έχει μια συνομιλία για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Γιατί πραγματικά το δούλεψε όπως θα δουλεύει όλα λεπτομερώς. Να ευχαριστήσουμε και να χειροκροτήσουμε όλοι τον Ναπολέοντα Ρομπογιάννη.